Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται στο στούντιο ο Απόστολο Λέοδα χωρί να ζωγραφίζει, μεν. Όχι, όχι, αλλά λέγοντα καταπληκτικέ ιστορίε για τα χρόνια του σπουδών του, ναι, ήδη ναι. με έχει μαγνητήσει και δεν, μπορώ να, δεν μπορούμε να. Εγώ δηλαδή τώρα δεν θέλω να ρωτήσω για ζωγραφικέ, κύριε Λάβδα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω για τη ζωή σα και για τι σπουδέ σα. Μα η ζωή σας. είναι το πιο σπουδαίο. Η ζωγραφική είναι και η ζωγραφική. Καλώ ορίσατε. Γεια σα. Καλώ ορίσατε. <laughs> <laughs> Καλώ σα βρήκα. Έχω έρθει κι άλλε φορέ. Το ξέρω. <laughs> Το ξέρω, απλά καλωσορίστηκε και σήμερα. Ε, ναι, είμαι πολύ έτσι. Έχω κάνει παρουσιάσει πάρα πολλέ φορέ και, για τέ, και για τη ζωή μου πολύ λίγα πράγματα, αλλά τώρα είναι πολύ πιο πολλά. Από αυτά τα λίγα που μου είπατε μέσα σε 1,5 λεπτό, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα ντοκιμαντέρ για yeah, τη ζωή σας σα yeah, yeah, yeah. και όχι εστιασμένο στην τέχνη σα, αλλά περισσότερο yeah. στα όσα μπορείτε να διηγηθείτε για εκείνε τι περιόδου. Μου έλεγε ότι υπήρξε σε, ίδιους, yeah. σε κοινού κύκλου με τον Αλμπέρ Καμί, με τον Ιόλα. Ναι, yeah, τι θέλετε σα. Σας... Με yeah. ποιου άλλου μου αναφέρατε, γιατί δεν, τόλμησα το... να συνεχίσω να ακούω με αυτά Με πράγματα. Το, το Ζακοκτό, τον yeah. Ζαμαρέ, ήταν μια ομάδα αυτή όλη στο Παρίσι όταν του γνώρισα εγώ. Και ξέρετε πώ γνώρισα. Πώ? Έψαχνα για δουλειά. Mm -hmm. Γιατί εγώ μικρό έκανα στα θέατρα και λίγο βοηθό σκηνογράφου. Ε, Συναφεί κάπω οι τέχνε. Δούλευα, ναι. Όχι, έκανα ζωγραφική, αλλά έκανα και λίγο. Και στο Παρίσι ήθελα, με έστειλε κάποιο μου, λέει: Αν θε δουλειά, θα πα, μου λέει. Στο Καζινό ήταν ένα θέατρο. Πήγα στο Καζινό και βρήκα τον Μπόλ, ένα σκηνογράφο. Μου λέω, θα. Μου λέει, τελειώσαμε τα σκηνικά μου. Τι να σε κάνω, λέει πια. Δεν είναι. Πάμε σε κράσω μου έναν καφέ. Με πάει επένδυσε ένα καφέ και όταν μπήκα μέσα στο καφέ ήταν ο Ζακ Οκτώ, ήταν ο Ζαν μαρέ ήταν ο Ιόλα. ήταν, μου φαίνεται και ο Ζακ Πολ Σάτραν ήταν, δεν θυμάμαι καλά, ήταν μια ομάδα αυτή κάνανε εκεί και κουβεντιάζα, αλλά εγώ δεν είχα τη δύναμη να σταθώ. Τι εννοείται δεν είχα τη δύναμη να σταθώ. Δεν είχα ούτε την οικονομική δύναμη και ήμουν ένα ταλαιπωρημένο καλλιτέχνη. Ένα καφέ δεν μπορούσατε να τον πληρώσετε για το τον πιάτο. καφέ που τον κεράσατε. Ε, τότε τι δεν είχατε oh, τη δύναμη να σταθείτε. Δεν καφέ μου τον κεράσατε <σχερθέ> αυτό που με πήγε. Μα το, είχ... το θέμα <σχερθέ> είναι να βρεθείτε σε αυτού του κύκλου, να ακούσετε τι είχαν να πούν αυτοί οι άνθρωποι, να... το πώ σκέφτονταν. Αυτό είναι, είναι ο πλούτο. Αυτό του έλεγα προηγουμένω. Αυτή τη συζήτηση κάναμε. Κοίταξε ο. Ο Καμπή. δεν θα ήξερε τη γλώσσα του αφού σπούδαζε ο άνθρωπο στι Βρυξέλλε και στο Παρίσι. Δεν θα ήξερε γαλλικά. Τον τον Πέθανε ο καμί μετά, τον γνώρισα πολύ λίγο. Mm -hmm. Αυτό που μου είπε ήταν ήταν, ήταν λιγάκι εραστάκο αυτό ο καμί. Λιγάκι έτσι, είχε μια πολύ ωραία γυναίκα. Εραστάκο, είπατε. Ο καμί, ναι. <laughs> Καλά, άκουσα. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, και η γυναίκα ήταν μια πολύ ωραία. Έφυγε στα λιγία, Τα λιγάκι ήταν ο καμί. Mm -hmm. Και κουβεντιάζει. Ήρθε από λίγο καιρό πέθανε αυτό. Με αυτοκίνητο. Χτυπήσανε και πέθανε. Ήταν και άρρωστο κιόλα. Και μου να θυμάσαι ένα πράγμα, μου λέει ο καμί. Χωρίς Μούσα, σιωπώ. Ο ερωτήλος ο Καμί. Αυτή, ναι, αλλά αυτή, όταν λέει Μούσα, ήταν μια εικόνα. Ο καλλιτέχνη αν δεν έχει εικόνα και να δημιουργήσει την εικόνα και να μείνει και εικόνα μέσα στον χρόνο. Εδώ ο Όμηρος την επικαλούνταν την Μούσα. Δεν θα την επικαλεστεί ο Καμί. Την μουσας, τη βοήθεια ναι, τη Μούσας ζητάει πολύ. ο Όμηρος. Όταν λες για Μούσα, λένε για μουσείο, μιλάς, λένε πολλοί. Δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Όχι, βέβαια, τι, τι την έμπνευση τη ζητάει. Η μουσά είναι αυτό που φτερουγίζει και σε αγγίζει και δημιουργεί. Αν δεν υπάρχει η μουσα να σε αγγίξει, ο καλλιτέχνη δεν μπορεί να δημιουργήσει. Τι, εγώ, νιώθ... τι νιώθετε, τη δική σα. Εγώ βεβαίω, είναι μια εικόνα για μένα και με αυτό έζησα, με αυτό μεγάλωσα, με αυτό ζωγράφησα, με αυτό δημιούργησα. Mm -hmm. Κι εγώ δεν, είναι, δεν είμαι τωρινό, είμαι πάρα πολλά χρόνια. Έχω ξεκινήσει από μια. και γνωριμία στη Θεσσαλονίκη πολλέ με τον Τέλογουλ παλιά. Το μουσείο Τέλογολο είχε ένα έργο μου στην πρώτη μπροσούρα που είχε κάνει. Ε, πολλά χρόνια. Έχω κάνει εκθέσει εδώ, έχω κόσμο που με γνωρίζει. Δούλεψα πάρα πολύ. Και ακόμα δηλαδή και όλο τώρα που κάνω τι πεταλούδε, mm -hmm. οι πεταλούδε για μένα, ε, δεν είναι το τελείωμα, είναι μια αρχή μπορώ να τη ζωγραφική. Ο καλλιτέχνη δεν τελειώνει, πάντα αρχίζει. Όταν αφήσει το έργο πίσω, το χάνει το έργο. Πρέπει να προχωρά μπροστά. Είναι μια συνέχεια οι πεταλούδε σε αυτό που έφυγε από πίσω. Στο χρόνο. Πρέπει να πατάμε σε μια ιστορία πάνω στην άλλη ιστορία για να δημιουργήσουμε το έργο. Χθε πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια τη uh, έκθεση στην uh, Γκαλερή Καπόπουλο. Στην, ναι, ναι, συνεργάζομαι με τον Καπόπουλο. Στην uh, Μορκεντάου είναι η Γκαλερή. Συνεργάζομαι, συνεργάζομαι χρόνια. Ήταν χθε τα εγγένεια. Μέχρι πότε θα βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα φύγω αύριο γιατί έχω άλλε δουλειέ στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. στη Στην Λαθήνα, Αθήνα, φαντάζομαι, ναι. Ε, η Γκαλερή θα λειτουργήσει 10 μέρε ακόμα, δεν το γνωρίζω. Επομένω, το ωράριο λειτουργία τη Γκαλερή μπορείτε να επισκέπτεστε και να δείτε την τελευταία δουλειά του Απόστολου Λάβδα. Θα μου υποσχεθείτε ότι θα κάνουμε ένα μίνι ντοκιμαντέρ. <laughs> Τώρα που είμαστε στον αέρα, <laughs> δεν τη ενάξη, χάνω την ευκαιρία. Πρόβλημα, <laughs> <laughs> πρόβλημα. Τώρα που σα έχω εδώ, κύριε Ελλάδα. Αλλά εγώ αυτό που πιστεύω στον καλλιτέχνη, στη δύναμη τη τέχνη <laughs> ναι. που βιώνουν πολύ, το έργο δεν πρέπει να χάνεται. Το έργο το δημιουργεί ο καλλιτέχνη από την εικόνα που έχει δει στη ζωή του και μένει μέσα στον χρόνο. Πρέπει να μείνει το έργο. Δεν είναι όπω πολλοί λέμε, λέμε, λέμε και ύστερα χάνονται. Ξέρετε γιατί χάνονται. Γιατί δεν έχουν το υπόβαθρο τη τέχνη. Η τέχνη δεν είναι. Έχει βαθιά ρίζα η τέχνη. Για να σταθεί ο καλλιτέχνη θέλει ρίζα και να δημιουργήσει το έργο του. Δεν είναι επιφάνεια όπω έχουν πολλοί. Αυτό ήταν ένα mini workshop, όπως καταλάβατε. μόλι yeah. Μόλις μου παραδώσετε ένα mini... Ένα master class, συγγνώμη. Σα <laughs> ε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εντάξει, και εγώ σας ευχαριστώ που σας γνώρισα και σας. <laughs> Εσείς είστε μια εικόνα, ξέρετε. <laughs> Τι εικόνα είναι αυτή τώρα? Η εικόνα δημιουργίας. Ο... Oh, τύπου μουσά. <laughs> Ακριβώς. <laughs> θα, θα καταχραστώ τη νέας νέα μου ιδιότητα, να ξέρετε. Θα τη βάλω στο βιογραφικό μου. Θα, θα γράψω. Χριστίνα Καναδάκη, δημοσιογράφο, κόμμα, μουσα. <laughs>